και θέλαμε 8 και δεν διαχειριστήκαμε σωστά το προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο μέχρι που κινδυνεύσαμε να χάσουμε και το παιχνίδι. Χάσαμε την αυτοσυγκέντρωσή μας στην άμυνα και ήταν εύκολα γκολ. Δηλαδή 29 είναι πάρα πολλά γκολ 29 να το πάω. Αυτός μας κράτησε η επίθεση και η διάθεση στην τελευταία φάση που ήταν που παίξαμε άμυνα του σκοτωμού. Ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά. Μεγάλη νίκη, έστω και με την ψυχή στο στόμα και πάρα πολύ καλό παιχνίδι από σένα. Πρώτος σκόρερ της ομάδας και πάλι. Πώς το βίωσες αυτό το παιχνίδι? Αυτά τα παιχνίδια είναι πολλές φορές τα παιχνίδια τα οποία κρύβουν το πάθος που πρέπει να βγάλεις για να τα κερδίσεις. Πιστεύω ότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Καταφέραμε και βγάλαμε πολλά εύκολα γκολ με έμεσο εκνευριασμό. Στο δεύτερο ημίχρονο περιμέναμε την αντίδραση της ΑΕΚ. Μας μείωσε, μας έφερε το παιχνίδι στο γκολ. Τελικά φεύγουμε νικητές. Νομίζω ότι το αξίζαμε το σημερινό. Ήμασταν αρκετά καλύτεροι σε όλη τη συνολική διάρκεια του παιχνιδιού. Συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και πάμε για το επόμενο παιχνίδι. Πέτυχε στα δύο τελευταία γκολ της ομάδας όταν η ΑΕΚ είχε μειώσει στο ένα γκολ. Εκείνη την ώρα και η μπάλα. Ένα αναμενόμενο άγχος υπάρχει. Τώρα δεν είναι. Οποιοσδήποτε θα μπορούσε να βρεθεί στο σημείο αυτό και να σκοράρει. Δεν θέλω να σταθώ στα δύο γκολ. Ήταν ομαδική προσπάθεια σήμερα. Όλοι μαζί θα πολεμήσουμε για να πάρουμε τα επόμενα δύσκολα παιχνίδια, για να κατακτήσουμε και το κύπελο και ό,τι μπορούμε καλύτερο στα play-off.